Στην ερώτηση που είχαν καταθέσει από κοινού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και ο βουλευτής Εύρου του κόμματος Πάρης Παπαδάκης αναφορικά με την υπόθεση του πυροβολισμού από αγνώστους και τραυματισμού σινεροφύλακα στον Εύρο στις 20 Ιουλίου, απάντησε με έγγραφό του ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ανδρέας Νικολακόπουλος. Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων πως για τη διερεύνηση του περιστατικού από πειθαρχικής πλευράς διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, η οποία έως και τις 30 Οκτωβρίου βρισκόταν σε εξέλιξη και ότι η προανακριτική και ανακριτική διοικητική διαδικασία διέπεται μεταξύ άλλων από την αρχή της μυστικότητας, συνεπώς δεν είναι επιτρεπτή ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση στοιχείων του υλικού που συλλέγεται στο πλαίσιο αυτό. Η απάντηση η οποία ήρθε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη φυσικά δεν ικανοποιεί κανέναν, διότι στην ουσία μας είπε ότι έχει γίνει δικογραφία. Η δικογραφία είναι στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ο οποίος διερευνά την υπόθεση και πειθαρχικά γίνεται δε, αλλά επειδή είναι μυστική τόσο η πειθαρχική διαδικασία όσο και η διαδικασία ενώπιον του κυρίου εισαγγελέα, δεν μπορούμε να δώσουμε περαιτέρω στοιχεία. Ο βουλευτής Εύρου Πάρης Παπαδάκης σημειώνει πως η υπόθεση μπαίνει στο ράφι για να μην ενοχληθεί η Τουρκία. Δεν απαντήσαν σε ένα κομβικό ερώτημα. Είχαμε ρωτήσει ποιο το διαμέτρημα της σφαίρας που βρίσκεται στο κορμί του Έλληνα σινεροφύλακα για να δούμε αν προήλθε η σφαίρα από όπλο στρατιωτικό ή από πιστόλι. Βέβαια σε αυτό δεν απαντήσανε, δεν είναι αυτό μυστικό, δεν είναι κρυφό, ούτε γίνεται κάποια έρευνα πάνω σε αυτό. Η σφαίρα υπάρχει, έχουν γίνει εξετάσεις, έχουν δει, αλλά φυσικά δεν απαντούν. Και δεν απαντούν γιατί θέλουν να κουκουλώσουν το θέμα, θέλουν να το ρίξουν κάτω από το χαλί και να μην στεναχωρήσουμε μέσα σε αγωγικά τους φίλους μας Τούρκους. Αυτή είναι η αλήθεια. Για ακόμη μια φορά, εγώ δεν περίμενα κάτι περισσότερο. Απλά ήθελα να αναδείξω το κουκούλωμα του Υπουργείου για να μην ενοχλήσουμε τους γείτονες με ό,τι αυτό συνεπάγεται.